Γεια σε όλους σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο με ολοκληρωμένα προγράμματα γυμναστικής που μπορεί να γίνουν από οπουδήποτε. Σήμερα θα κάνουμε ένα πρόγραμμα κοιλιακών για αρχάριους. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστούμε καθόλου εξοπλισμό, αλλά και καθόλου προηγούμενη εμπειρία και ενασχόληση με τη γυμναστική. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να γίνει από τον οποιονδήποτε, είτε είναι σε μικρή ηλικία, είτε σε προχωρημένη. Οι ασκήσεις θα είναι βασικές, με το βάρος του σώματος, αλλά και πολύ αποτελεσματικές. Η κάθε άσκηση θα γίνεται για 20 δευτερόλεπτα και θα προσπαθούμε να κρατάμε πολύ μικρά διαλύματα έως και καθόλου, πηγαίνοντας στην επόμενη άσκηση κατευθείαν. Αν πιστεύετε ότι χρειάζεστε ένα διάλειμμα, κάντε το, πατήστε παύση, πάρετε δύο ανάσες και μετά συνεχίστε με την επόμενη άσκηση μαζί μου. Καθώς κάνετε το πρόγραμμα, θα δείτε ότι θα βελτιώνεστε γρήγορα και μετά θα το κάνετε χωρίς παύσεις και πιο εύκολα. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, μπορείτε να κάνετε αυτό το πρόγραμμα είτε μία φορά μετά την βασική σας προπόνηση, είτε μπορείτε να κάνετε το ίδιο το πρόγραμμα βασική προπόνηση. Δηλαδή, μπορείτε να το κάνετε μία φορά, μόλις τελειώσετε δηλαδή την κάθε άσκηση με τη σειρά, ξεκουράζεστε 2 με 3 λεπτά και επαναλαμβάνετε από την αρχή το πρόγραμμα. Στο σύνολο, στόχος είναι να το κάνουμε έως και 4 φορές. Φαίνεται ένας ακραίος αριθμός, αλλά θα δείτε ότι ξεκινώντας από αυτό το πρόγραμμα θα βελτιωθείτε τόσο γρήγορα, μετά θα ανεβείτε επίπεδο, θα πάτε σε ακόμα πιο απαιτητικά προγράμματα και αυτό θα σας κάνει πια πολύ εύκολο. Είναι δηλαδή ένα από τα καλύτερα προγράμματα να ξεκινήσετε αυτού του είδους τη γυμναστική για να ρίξετε την κοιλιά σας, να την βοηθήσετε στη γράμμωση και στη σύσφυξη, αλλά και να έχει πραγματική και ουσιαστική δύναμη. Φυσικά θα το λέω πάντα, η διατροφή παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εγκύμαση της κοιλιάς και του υπόλοιπου σώματος, αλλά κυρίως για τους κοιλιακούς. Πρέπει δηλαδή να πέσουν αρκετά τα ποστά του λίπους μας για να μπορεί να φανεί η δουλειά που κάνουμε για τους κοιλιακούς μας. Στην περιγραφή του βίντεο σας βάζω χρήσιμα link, καθώς και ένα βίντεο με εγκύμναση της μέσης των αρχαίων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εγκύμναση, τη σφαιρική εγκύμναση του κορμού. Δεν θέλουμε να αφήσουμε τη μέση πίσω, να μην μπορούν να ακολουθούν οι μυς της μέσης, ειδικά όταν γυμνάζουμε το μπροστινό κομμάτι. Τότε μπορεί να επιβαρύνουμε τη μέση, να μας πονάει, αλλά αυτό το πρόγραμμα που σας δίνω τώρα στην περιγραφή θα βοηθήσει και αυτούς γενικότερα που έχουν προβλήματα χρόνια με τη μέση τους. Γενικά θα βοηθήσει πολύ τους πόνους στη μέση το να έχουμε δυνατούς και γυμνασμένους ραχιαίους. Όταν είστε έτοιμοι λοιπόν, ακολουθήστε με και πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα με την πρώτη άσκηση μαζί. Πάμε λοιπόν με την πρώτη άσκηση, να γυμνάσουμε όλους τους κοιλιακούς και τους πλάγιους και τους πάνω και τους κάτω με μία κίνηση. Πάμε εδώ, για 20 δευτερόλεπτα τώρα θα κάνουμε ποδήλατο. Θα φέρουμε το δεξί αγώνα στο αριστερό γόνατο και αντίστοιχα με το άλλο πόδι χέρι. Πάμε, κάνουμε την κίνηση ταυτόχρονα, χέρια πόδια και στρίψτε αρκετά με το πάνω μέρος του σώματός σας για να ενεργοποιούνται και οι πλάγιοι κοιλιακοί. Πάμε, παίρνουμε ανάσες. Με την επόμενη άσκηση, όπως είμαστε εδώ, να ενεργοποιήσουμε περισσότερο τα ποστά του κοιλιακούς. Βάζουμε τα χέρια κάτω από τη λεκάνη, εδώ, πάμε. Τεντώνουμε τα πόδια και τα σηκώνουμε ελαφρώς κάτω από το έδαφος, τεντωμένα, και σφίγγουμε τον κορμό εδώ, σε αυτό το σημείο. Πάμε. Σφίξτε. Πάτε και ελαφρώς το πάνω μέρος του σώματος μπροστά εδώ, για περισσότερη εμπλοκή των κοιλιακών, περισσότερη πίεση. Πάμε 20 δευτερόλεπτα. Δύο ανάσεις τώρα, πάμε να κάνουμε σανίδα. Πάμε σε αυτό εδώ το σημείο. Θέλουμε να μείνουμε εδώ, σε αυτή εδώ τη στάση. Σφίξτε τον κορμό σας. Μην αφήνετε τη λεκάνη να βυθίζεται. Εδώ, σφίξτε τους κοιλιακούς. Σφίγγουμε, 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 τους νιώθουμε να ενεργοποιούνται. Πάμε για 20 δευτερόλεπτα. Αν θέλετε, πάτε και τα χέρια λίγο πιο μπροστά για να γίνει πιο δύσκολη. Άμα σας πονάει η μέση, τραβήξτε προς τα πάνω, προς τα σας. Κοντά σας. Δεν ξεχνάμε να αναπνέουμε. Ωραία. Τελειώσε το κορμό τώρα να ήδη σφίγγει από τις πρώτες και όλες ασκήσεις. Πάμε τώρα εδώ. Πάμε πάλι πίσω, ξαπλώνουμε ανάσκελα. Αν χρειαστείτε πάρετε δύο ανάσες. Πάμε, σηκώνουμε τα πόδια. Και από τώρα εδώ το ύψος, πάμε
να κουμπάμε πίσω τις στέρνες μας ταυτόχρονα με τα χέρια. Πάμε. Παίρνουμε ανάσες, κάνουμε την κίνηση και καθώς πέφτουμε πίσω δεν ξαπλώνουμε τελείως να ξεκουραστούμε, δεν δημιουργούμε σημείο ξεκούρασης, αλλά κρατάμε τους κοιλιακούς σε μια συνεχόμενη πίεση κάνοντας αυτή εδώ την κίνηση. Μέχρι εδώ και ξανά μπροστά. Αυτό είναι. Πιάσαμε πάρα και τους πάνω. Πάμε δύο ανάσες. Πάμε τώρα. Αυτή είναι τη στάση. Κουμπάμε τους αγκώνες πίσω. Εδώ. Πάμε. Σηκώνουμε τα πόδια μας. Λυγισμένα. Και περνάμε το ένα πάνω από το άλλο. Κάνουμε έτσι οριζόντια ψαλιδάκια. Πάμε. Παίρνουμε ανάσες. Σφίξω τον κορμό. Θέλουμε η δύναμη να πηγάζει από τον κορμό. Γι' αυτό και μαζεύουμε τα πόδια. Μην εστιάσουμε εδώ στον κορμό. Πάμε 20 δευτερόλεπτα, δεν είναι πολλά. Θα τα καταφέρουμε. Αυτό είναι. Πάμε τώρα να εστιάσουμε λίγο πλάγιους. Πρώτα από την μία πλευρά. Πάμε εδώ. Ξαπλώνουμε λίγο προς το πλάι. Πάμε. Εδώ, σηκώνουμε ένα πόδι, το άλλο είναι κάτω. Και σηκωνόμαστε πρώτα με το ένα μέρος. Εδώ. Πάμε να ενεργοποιήσουμε λίγο τους πλάγιους. Ωραία. Πάμε τώρα και από την άλλη πλευρά, κατευθείαν. Άλλα 20 δευτερόλεπτα. Με την ίδια τεχνική, όπως κάναμε και πριν, πάμε. Σηκωνόμαστε με τους πλάγιους. Πολύ καλή άσκηση, παίρνω δύο ανάσες και πάμε τώρα από αυτό το σημείο εδώ, πάμε πάλι για κάτω κοιλιακούς, πάμε, μαζεύουμε τα πόδια εδώ και φτάνουμε τα γόνατα στο στήθος μας, εδώ και πάλι εδώ, ξανά, πάμε, πάρτε βαθιές ανάσες, σφίξε την κοιλιά. Αυτό είναι. Πάμε, ξεκουραζόμαστε πάλι. Πάμε πάλι. Σε αυτή εδώ τη στάση, ενώστε τα πόδια, τις πατούσες, ανοίξτε τα και πάμε. Από αυτό το σημείο τώρα εδώ, που είμαστε, πάμε, σηκωνόμαστε, ακουμπάμε και κάτω. Σηκωνόμαστε, ακουμπάμε τα πόδια και κάτω. Πάμε, 20 δευτερόλεπτα. Εκνοή και εκνοή, δεν ξεχνάμε να αναπνέουμε. Αυτό είναι. Πάμε τώρα να μείνουμε λίγο στο πλάι. Κάνουμε τη σανίδα. Σηκωνόμαστε. Εδώ είμαστε. Σε αυτό το σημείο τώρα εδώ, μένουμε. Μείνετε όσο μπορείτε στα 20 δευτερόλεπτα. Άμα κουράζεστε, κατεβείτε κάτω, πάρτε δύο ανάσες και ξανά. Δεν είναι πολλά τα 20 δευτερόλεπτα, τα καταφέρετε. Σφίξτε εδώ, μην αφήνετε να βυθίζετε. Σφίξτε τους πλάγιους. Πάμε την άλλη πλευρά τώρα. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έτσι θα υδρώνουμε κιόλας, πετυχαίνουμε και λίγο διάλυση, πολύ σημαντικό.
Αυτό είναι. Πάμε πάλι, παίρνουμε δύο ανάσες. Πάμε την επόμενη. Καθόμαστε εδώ, αυτή τη στάση και πάμε. Θα πάμε μια το ένα πόδι, το γόνατο πάνω, μια το άλλο. Είμαστε σε αυτή εδώ τη στάση, δεν είμαστε τσαβλωμένοι πίσω, δεν ξεκουραζόμαστε. Κρατάμε εδώ την κοιλιακή χώρα σε πίεση, σφίγγουμε τους κυλιακούς. Πάμε, πικρά αγγίγματα, στα γόνατα και σφίγγουμε. Όπως ακουμπάμε, τα γόνατα σφίγγουμε την κοιλιά μας. Άμα δεν σφίγγετε, δεν κάνετε δουλειά. Ωραία. Πάμε τώρα. Από την άλλη πλευρά, πάμε να κάνουμε σανίδα, αλλά τεντωμένα τα χέρια σε θέση κάμψον εδώ. Και πάμε, φέρνουμε το γόνατο στο στήθος, το άλλο. Πάμε. 20 δευτερόλεπτα αυτό το πράγμα. Σφίγγουμε την κοιλιά. Κάτω, ξαπλώνουμε ανάσκελα, πόδια εδώ, χέρια δεξιά-αριστερά, εξασφαλίζουμε την ισορροπία. Πάμε, μια προς τα αριστερά, μια προς τα δεξιά. Δεν πάμε ολόκληρη δεξιά και ολόκληρη αριστερά, κρατάμε αυτό το μέρος καρφωμένο κάτω και κουνάμε μόνο από τα πόδια και μπροστά. Και η δύναμη πηγάζει από τον κορμό, εδώ. Σφίγγουμε δηλαδή τους κοιλιακούς. Ενεργοποιούνται και οι κάτω και οι πλάγοι. Θα τους νιώθω όλους. Και πάμε με την τελευταία άσκηση. Πάμε τώρα να γυμνάσουμε και πάνω και κάτω κοιλιακούς. Δεξί χέρι με αριστερό πόδι, εδώ. Δεν χρειάζεται να τα κουμπίσουμε. Προσπαθούμε να τα κουμπίσουμε απλά. Πάμε. Τελευταία άσκηση, σφίξτε τα πόδια σας και τελειώσαμε τον πρώτο γύρο. Αν το κάνετε μετά το βασικό σας πρόγραμμα έχετε τελειώσει. Αν το κάνετε σαν βασικό πρόγραμμα θα ξεκουραστείτε 2-3 λεπτά. Ξαναπάμε να το επαναλάβουμε από την αρχή 2-3-4 φορές όσο παραπάνω μπορούμε. Αυτό είναι. Πολύ καλή δουλειά. Αν ολοκληρώσατε το πρόγραμμα μαζί μου, συγχαρητήρια. Κάνετε ένα πολύ αποτελεσματικό πρόγραμμα γυμναστικής. Ειδικά αν είστε χάρη, θα το νιώσετε πάρα πολύ και θα δυναμώνετε μέρα με τη μέρα, θα βελτιώνεστε. Θα μπορείτε να το κάνετε και περισσότερες φορές για πιο γρήγορα αποτελέσματα. Αν σας άρεσε λοιπόν το βίντεο, κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη, για να μην χάνετε τις νέες προπονήσεις. Και περιμένω και τα σχόλιά σας από κάτω για να ξέρω σε τι κοινό απευθύνομαι και να βάζω βίντεο πιο κοντά στις ανάγκες σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε με το επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε συνεχίστε έτσι. Να είστε όλοι καλά. Πάμε δυνατά.